γίνεται τα προϊόντα του τόπου μας, την περιοχή μας και αυτά που βγάζουμε παράδειγμα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μόνο η πώληση. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε χωρίσει δύο μεγάλα στάδια επιχειρήσεις. Είναι οι επιχειρήσεις που δεν θα πουλάνε και οι επιχειρήσεις που θα πουλάνε. Οι επιχειρήσεις που δεν θα πουλάνε θα δουν με μια συμμετοχή σαν χορηγία στη σχεδόν, σχεδόν παρέα. Οι επιχειρήσεις που θα πουλάνε θα είναι τα μέλη μάλλον του μελιτιώριου που θα έχουν σκοπό να πουλήσουν και το μελιτιώριο θα δώσει μια προϊμοδότηση 20% στις πρώτες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι απευθείας έχουν ένα πολύ χαμηλό budget τους κοστίσεις να έχουν 4-5 μέρες να έχουν μια πώληση. Από εκεί και μετά, όπως είπα και πριν, ο στόχος είναι να αναδείξουν τα προϊόντα του τόπου μας και να δείξουν το καλό αυτό το φανείο. Βολεύει ο τόπος, η περιοχή είναι πολύ καλή εκεί. Συμπαραστάτες πιστεύω να είναι όλοι χανιώτες. Ομόφωνα του Μελτίου Χανίων αποφάσισε και μεγαλύτερη επιχορήγηση στο φεστιβάλ, ώστε να γίνει θεσμός και να παγιωθεί αυτή η εκδήλωση. Και πιστεύω ότι και καλούν τις επιχειρήσεις σε όλες, με όλες τις νόμους χαρούν να συμμετέχουν. Και τις νόμιμες πάντα επιχειρήσεις, δηλαδή για να συμμετέχουν πρέπει να είναι και νόμιμες και διαγραμμένες του Μελτίου Χανίων και οικονομικά εντάξει του Μελτίου Χανίων. Και πιστοποιημένες. Είναι κάποια δεδομένα, υπάρχει ταμιακή μηχανή σε μία νόμιμη και μόνο κατάσταση.